Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν καριέρες όλων των ειδών. Υπάρχουν καριέρες λαμπέρες. Υπάρχουν καριέρες οι οποίες κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Καριέρες που εξελίσσονται. Οι απόψινοι καλεσμένοι δεν τις αρέσει η λέξη καριέρα, αλλά έχει μια πορεία που έχει καταφέρει και την έχει πάρει από τον κινηματογράφο, την έχει πάει στο θέατρο. Είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι και κάνει πράγματα ακόμη που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μαζί μας είναι η Μπέτη Αρβανίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ χαίρομαι που ήρθα. Θέλαμε πολύ καιρό να έρθετε και νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω και για αυτά που κάνετε. Γιατί κάνετε πράγματα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αποφασίσατε να παίξετε Βασιλιά Λίρ. Ναι. Σέξπιρ. Ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά ήταν και πολύ μεγάλη επιθυμία. Άρα ήταν ένας ρόλος που είχατε σκεφτεί πριν από χρόνια ότι αυτός ο ρόλος είναι για μένα, γιατί δεν το λέει εύκολα μια γυναίκα για τον Βασιλιά Λίρ. Όχι, δεν το λέει εύκολα, αλλά έχοντας κάνει πάρα πολλούς, αρκετούς δηλαδή ρόλους ρεπερτορίου και σημαντικούς, κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι τέλος πάντων έχω και μια περιουσία για να καταθέσω. Και μετά, δηλαδή πάντα μετά από ένα ρόλο που είναι σημαντικός, δύσκολος αυτό, σκέφτεσαι ποιο θα είναι το μετά. Ναι. Και τώρα, δεν ξέρω πώς, είπα ότι είναι η στιγμή να το ρισκάρω. Mm-hmm. Να κάνω Λίρ δηλαδή. Ναι. Έχω ακούσει συνεντεύξεις σας ότι δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα γυναίκες να παίζουν Βασιλιά Λίρ. Είναι όμως κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό. Ναι. Ναι. Η παράσταση δεν είναι η κλασική σεξπιρική παράσταση με τα κοστούμια εποχής. Όχι, γιατί και το θέατρό μας δεν είναι κλασικό θέατρο. Είναι ένα θέατρο που είναι πολύ κοντά στον θεατή, τέλος πάντων με την επιθυμία να μπαίνει μέσα στην παράσταση ουσιαστικά ο θεατής. Mm-hmm. Δηλαδή να συνυπάρχουμε και να γίνεται αυτός ο ζωντανός διάλογος, ας πούμε. Οπότε και σε αυτό το θέατρο δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι με αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους του Σέξπιρ και... Αλλά έχει γίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διασκευή από το Στρατή του Μπασχάλη, όπου διατηρείται όλη η ιστορία του έργου, όπως ακριβώς είναι, και χωρίς να χαθεί καθόλου η ποίηση του Σέξπιρ. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή τη διασκευή. Ναι. Και με αυτό δουλέψαμε με τον Στάθη τον Λιβαθινό και με τους άλλους συναδέλφους μας εκεί, που για μένα το πιο σημαντικό είναι με ποιους δουλεύεις. Ναι. Και όχι το τι κάνεις μόνο. Ναι. Γιατί δεν θα μπορούσα κι εγώ να φτάσω, γιατί κάπου έχω φτάσει. Αισθάνομαι ότι κάτι έχω κάνει. Ναι. Κάπως έχω προσεγγίσει όλη αυτή την ιστορία. Και δεν θα μπορούσα ποτέ αν δεν είχα και τη στήριξη των άλλων. Mm-hmm. Είναι ομαδική δουλειά το θέατρο. Αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για Βασιλιά Λίρ, μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη παράσταση. Γιατί δεν ξέρω πόσο έχετε αλλάξει το έργο, αλλά. Δεν το έχουμε αλλάξει καθόλου. Καθόλου. Άρα έχετε πάρα πολλά λόγια που χρειάστηκε να μάθετε. Έτσι δεν είναι. Το λέω πολύ απλοϊκά, αλλά εμένα μου φαινόταν βουνό να σας πω. Ναι, αυτό το λέει πάρα πολλοί κόσμος για τους ηθοποιούς, αλλά αυτό είναι το λιγότερο για έναν ηθοποιό. Ναι. Βέβαια, είναι και σεξπιρικό έργο, δεν είναι. Ναι, έχει ρήμα, ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά δεν είναι. Αυτό ήταν δύσκολο. Όχι, δεν. Δεν σας απασχόλησε καθόλου. Αυτό δεν ήταν το δύσκολο. Το δύσκολο ήταν να προσεγγίσεις τον ίδιο το Λίρ και να βγάλεις την ουσία του προσώπου αυτού, που κατά τη γνώμη μου διανύει όλη την ιστορία του ανθρώπου ουσιαστικά. Μέχρι το τέλος, δηλαδή από την ακμή μέχρι την απόλυτη παρακμή, μέχρι το θάνατο. Η ιστορία όλου του ανθρώπου και η ιστορία ενός βασιλιά που κάνει λάθη οικογενειακά, θα το πω πολύ έτσι στρογγυλεμένα για να μην προδώσω και το έργο. Έχετε κάνει ποτέ τέτοια λάθη που κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους? Έχετε ένα γιο ο οποίος είναι εξαιρετικά γνωστός. Ασφαλώς έχω κάνει. Δεν είμαι αγία. Ναι. Βεβαίως έχω κάνει. Εγώ έκανα το παιδί μου πάρα πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία. Και ήταν φυσικό να κάνω λάθη, γιατί
δεν είχα την αίσθηση του τι ακριβώς σημαίνει μητέρα. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μεγάλωσα μαζί με το γιο μου. Και αυτό έχει και καλά και κακά, mm-hmm. και πληρώνεις και χάνεις και κερδίζεις. Ναι. Κερδίζεις εκ των υστέρων. Ναι. Δηλαδή τώρα πια απολαμβάνω το κέρδος αυτής της ιστορίας. Το οποίο είναι ποιο? Το οποίο είναι η επαφή ουσιαστική, ναι. Είναι η τόσο δυνατή σχέση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα βέβαια έχω γίνει και γιαγιά. Mm-hmm. Και εκεί είμαι τρελαμένη κανονικά. Ναι. Ναι. Διάβαζα σε μια συνέντευξή σας, λέγατε ότι είστε μια πολύ αφοσιωμένη γιαγιά, αλλά στεναχωριέστε πολύ που δεν θα δείτε τι θα κάνει το εγγόνι σας. Ναι. Με τι θα ασχοληθεί? Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει άμα μεγαλώσει. Δηλαδή δεν θα το μάθω ποτέ. Ναι. Σας στεναχωρεί αυτό? Είναι και έτσι και... Εγώ έχω μια φοβερή περιέργεια για τα πράγματα. Ναι. Και με αυτή την έννοια, ναι, με στεναχωρεί που δεν θα το μάθω. Θα ήθελα να υπάρχει ένας τρόπος να το μάθω. Ναι. Τι σημαίνει για μια γυναίκα που έκανε πολύ νωρίς τα παιδιά της, που παρέμεινε επαγγελματίας, να έρχεται ένα εγγόνι? Σημαίνει αυτό που λέμε ότι δίνει την προσοχή που δεν έδωσε στο παιδί της, δίνει στο εγγόνι? Είναι μια άλλη σχέση? Είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική σχέση, γιατί έχεις τη δυνατότητα να περάσεις όλα τα στάδια του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό το παιδί, ας πούμε, ανακαλύπτει τον κόσμο. Ναι. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, πώς το ανακαλύπτει, πώς κερδίζει κάθε στιγμή, ας πούμε, προχωράει στο καινούριο, στην καινούρια αίσθηση. Πώς... Είναι συγκλονιστική ιστορία αυτή του ανθρώπου, αλλά εμένα γενικά με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ναι. Και είναι αυτά που οι μαμάδες παραβλέπουν, αλλά οι γιαγιάδες απολαμβάνουν. Ναι, ακριβώς. Οι μαμάδες δεν τα παραβλέπουν ακριβώς, αλλά δεν έχουν και τη δυνατότητα να τα δουν όλα μαζί, δηλαδή, γιατί είναι άλλη ευθύνη, ναι. Είναι άλλη σχέση. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση της γιαγιάς ή του παππού, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολύ. Η γιαγιά Μπέτη είναι αυστηρή γιαγιά? Είναι? Όχι, από τις γιαγιάδες που κάνουν όλα τα χατήρια και ό,τι... Όλα τα χατήρια. Εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος μου είναι να με εκμεταλλεύεται. Να υπάρχει κάπου γιαγιά που κάνει όλα τα χατήρια. Επιστρέφω στο κομμάτι της δουλειάς. Λέτε ότι δεν ξεχωρίζετε τη δουλειά, το έξω από τη δουλειά και το μέσα στη δουλειά. Μα δεν είναι φυσικό? Ναι, είναι απολύτως. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε 24 ώρες και τις 8 τις κοιμόμαστε και κάνουμε και άλλα πράγματα, με αυτές που υπολείπονται είναι είτε κάνεις πρόβα, είτε είσαι στο θέατρο, είτε σκέφτεσαι για το θέατρο, είτε διαβάζεις για το θέατρο. Θέλω να πω, ποια είναι η ζωή μου? Ναι. Η ζωή μου είναι αυτό. Γιατί δεν σας αρέσει η λέξη καριέρα? Γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό. Καριέρα σημαίνει κάνω πλάνα για να... Υπάρχει αυτό το για να πετύχω κάτι, για να κερδίσω κάτι. Εδώ δεν είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή η δουλειά μας, τουλάχιστον έτσι όπως την αντιλαμβάνουμε εγώ, ναι, δεν είναι τέτοιου είδους. Είναι... Ο Μίνος ο Βολονάκης έλεγε ότι οι ηθοποιοί πηγαίνουν στη δουλειά τους για να πάθουν κάτι. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι τόσο, πώς να πω, προσωπική ιστορία. Να. Πώς ήταν, εμείς ξέρουμε τον ελληνικό κινηματογράφο από τις ταινίες. Ναι. Τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες? Ήτανε χολιγουδιανά τα πράγματα? Ήτανε μια εποχή. Ναι. Καταρχήν ήμουνα και πολύ πολύ νεότερη. Πολύ, ναι. Και ήταν μια εποχή, πώς να πω, λίγο... Όλη αυτή η ιστορία του κινηματογράφου είχε κάτι το χειροποίητο, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή κάναμε παρέα με το συνεργείο, διασκεδάζαμε... χωρίς να σημαίνει ότι δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας, την κάναμε και αυτήν. Ναι. Αλλά δεν... Και εγώ προσωπικά δεν το είχα πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά, ναι, μεταξύ μας. Δηλαδή ήταν ευχάριστο, δεν λέω ότι, ότι χάλια και τι αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ήταν
αυτό που με ενδιέφερε πραγματικά. Αυτό που με ενδιέφερε πραγματικά από τότε ήταν το θέατρο. Ναι. Αλλά βέβαια αυτό δεν μένει. Mm-hmm. Έχει αυτό το στοιχείο το θέατρο, είναι θνησιγενές. Γεννιέται στην παράσταση και πεθαίνει στην παράσταση. Ναι. Αλλά εγώ έκανα ταινίες πάντα το καλοκαίρι, mm-hmm. όπου δεν έκανα θέατρο. Και όλο αυτό είχε κάτι των διακοπών και του... Ήταν ευχάριστο, πώς να πω. Ναι. Και δώσαν και την αναγνωρισιμότητα. Ήτανε οι καταστάσεις χολιουδιανές, δηλαδή ο κόσμος πλήρωνε για να σας δει. Θέλω να πω ότι δεν μπαίνατε στα σπίτια, άρα ήταν πιο συνειδητό αυτό που έκαναν για να σας δουν σε μια ταινία. Είναι. Πληρωνόσασταν καλά, ζούσατε καλή ζωή. Ναι. Σας αναγνώριζαν στον δρόμο. Φυσικά. Πώς ήταν όλο αυτό? Μας αναγνώριζαν στον δρόμο. Αυτό ποτέ δεν μου ήταν ευχάριστο, εμένα. Δεν είναι ωραίο? Όχι πολύ. Όχι πολύ. Δηλαδή, αισθάνεσαι μια μηχανία, εγώ τουλάχιστον. Ναι. Ναι, αισθάνομαι μηχανή. Δεν ξέρω. Ναι. Θέλανε όμως με ενθουσιασμό να σας γνωρίσουν για να σας πούν σας ξέρω, σας έχω δει. Ναι, αυτό συνέβη. Ήσασταν ένα κορίτσι που μεγάλωσε καλά. Ναι. Με τα καλά του τα σχολεία, ναι. Το ωραίο του το σπίτι, ο μπαμπάς σας ήταν γιατρός, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Πόσο αναμενόμενο ήταν από εσάς να κάνετε αυτή την καριέρα, να είστε ηθοποιός? Δεν λέω καριέρα, δεν συγχωρείς. Δεν ήταν αναμενόμενο. Αλλά εγώ τα έκανα όλα πολύ γρήγορα, δηλαδή και παντρεύτηκα και παιδί έκανα και ο πρώην άντρας μου που ήταν αρχιτέκτονας με στήριξε πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι οι γονείς μου θέλαν πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλαν πάρα πολύ. Ναι. Μετά όμως και αυτοί προσαρμοστήκαν, τι να κάνουν. Υπήρχε η φάση που το δέχτηκαν και είπαν εντάξει, τελικά είναι ηθοποιός και είναι επιτυχημένοι. Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, καταλαβαίνανε. Απλώς θα προτιμούσαν η κόρη τους να κάνει κάτι άλλο, να γίνει αρχιτέκτονα, ας πούμε. Ναι. Στη δική σας περίπτωση, πότε σκεφτήκατε ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός? Από τότε που γεννήθηκα. Αυτό δηλαδή πώς προκύπτει? Κάτι είχαμε την πραγματικότητα, μου φαίνεται. Ναι. Αποδράσεις έκανα, διάφορες. Δηλαδή, από πολύ μικρή, έπαιζα με τα μπουκαλάκια του μπαμπά μου θέατρο. Μόνο με αυτό ασχολιόμουν. Δηλαδή, ναι. Με αφορούσε πολύ. Και επίσης, από ό,τι μου έλεγε και η μαμά μου, ναι. Είχα μια αίσθηση του κοινού. Mm-hmm. Δηλαδή, τους έβαζα όλους έτσι να κάθονται και να τους κάνω διάφορα. Και... γενικώς, ναι, είχα αυτή την τάση από πολύ μικρή. Έχω μια ιστορία πολύ αστεία, ναι, που μου είπε μια φορά η μαμά μου ότι πρέπει να μάθω να σκουπίζω. Ναι. Και για να το κάνω αυτό, πήρα 6, πώς τις λένε, ζώνες, να. Έκανα κοτσίδες μέχρι εδώ, να. Δηλαδή κανονικό σκηνικό και, και έπαιζα, σκούπιζα, κάνοντας, πιστεύοντας ότι δεν είμαι δικό τους παιδί, ναι, και με έχουν βάλει να σκουπίζω, δηλαδή λίγο σταχτομπούτα. Ολόκληρο θέατρο. Ναι, αλλά μαζί με όλο το ενδυματολογικό, ας πούμε. Ναι. Πότε αισθανθήκατε ότι εγώ τώρα μεγάλωσα? Ποια ήταν η ηλικία που για σας χτύπησε αυτό το καμπανάκι? Γιατί πια οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερα χρόνια, ζουν με ποιότητα. Μία γυναίκα που είναι 50, 60, 70 δείχνει πολύ νεότερη από ό,τι δείχνανε οι γυναίκες τις προηγούμενες, τις άλλες γενιές. Πότε είπατε ότι τώρα μεγάλωσα? Δεν ξέρω αν το έχω πει ακόμα. Ωραίο. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ξέρω. Ναι. Αλλά δεν ξέρω εάν... Το γράφει ταυτότητα μόνο. Ναι. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, είμαι πολύ συνειδητή απέναντι σε αυτό. Okay. Γιατί έχει να κάνει με το τι μπορείς να κάνεις.
Και τι θες. Ναι. Εάν αυτό που θες το μπορείς, ναι, εγώ είμαι οκ. Okay. Ναι. Η φύση πάει, συνάδει με την ηλικία μας. Μας πάει στο να αισθανόμαστε άνετα στο σώμα μας καθώς αυτό μεγαλώνει. Ναι, εγώ νομίζω ότι η φύση είναι σοφή. Και αυτό έχω ξαναπεί, αλλά το πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι τι κάνει η φύση. Μας κάνει να μην επιθυμούμε κάτι που δεν μπορούμε. Ναι. Οπότε είναι εύκολος ο συμβιβασμός, ας πούμε. Mm-hmm. Η απόσταση του σκέφτομαι σαν να είμαι νέα. Δεν το έχω, δεν αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Αλλά κάποτε ήμουν πολύ νεότερη. Δημιουργεί μια νοσταλγία για τα νιάτα ή ούτε αυτό το έχετε περάσει. Όχι, εγώ δεν νοσταλγώ καθόλου τα νιάτα. Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί μόνο να χάνει, γιατί χάνει. Ναι. Τι να κάνουμε, χάνει. Κάτι πρέπει να κερδίζεις. Αυτό υπάρχει ένα τέτοιο κέρδος στην ηλικία, στο μεγάλο μας. Ναι. Υπάρχει ένα κέρδος. Υπάρχει αυτή η σοφή απόσταση, ας πούμε. Ναι. Που έχει ενδιαφέρον πολύ. Ναι. Και είναι και απελευθερωτικό σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορούσα σε μικρότερη ηλικία τόσο εύκολα να στραπατσάρουμε. Ναι. Ναι. Ενώ τώρα όχι μόνο μπορώ, αλλά και γουστάρω. Μ' αρέσει. Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα που είναι πολύ όμορφη να μεγαλώνει. Γιατί μια γυναίκα που είναι πολύ όμορφη καθορίζεται και περισσότερο από την νεανικότητά της. Ναι, δεν είναι πολύ απλό, δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι δεν... και πιο ματαιόδοξη ίσως μια πρωταγωνίστρια. Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι και δεν θέλει καθόλου να βλέπει τον εαυτό της να μεγαλώνει. Όποιος το πει αυτό, απλώς δεν ξέρω, εγώ επειδή είμαι ηθοποιός, ναι, τα έχω ρίξει όλα εκεί λιγάκι και έχω γλιτώσει από αυτή την ματαιοδοξία. Ναι. Δηλαδή, σε ένα βαθμό, δεν λέω ότι δεν είμαι φιλάρισκη. Ναι. Δεν λέω ότι δεν θέλω να μην είμαι χάλια. Ναι, ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι τελειώνει ποτέ. Δεν σταματάει. Εγώ νομίζω ότι δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Με την πολιτική ασχολείστε ή είναι βαρετό για τους, βαρετό κομμάτι για τους ηθοποιούς. Με την πολιτική αλίμονο να μην έχω σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι συνειδητός άνθρωπος αυτή την κοινωνία. Θέλω να πω, ξέρω τι μου γίνεται. Κομματικά δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα. Πολιτικά με ενδιαφέρουν πολύ. Mm-hmm. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ασχολούμαστε με την πολιτική. Είμαστε πιο απολιτικ, πιο αδιάφοροι. Θέλουμε καλοί έτσι, θέλουμε διαχειριστές, θέλουμε μεγάλες προσωπικότητες. Εσείς ως ηθοποιός πώς το αναλύετε αυτό? Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, η πολύ ωραία εποχή που έχω ζήσει εγώ αυτή τη στιγμή όντως δεν υπάρχει. Με τις μεγάλες προσωπικότητες. Με τις μεγάλες προσωπικότητες και όχι μόνο. Δηλαδή και με τη συμμετοχή. Εγώ ήμουν, ας πούμε, κουκουέ εσωτερικού, ναι, στη ζωή μου. Ναι. Λοιπόν... Αστή κουκουέ εσωτερικού όμως. Αστή αλλά κουκουέ εσωτερικού. Ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Mm. Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει, αν επιβιώνει στις μέρες μας αυτό το αστικό κουκουέ εσωτερικού που λέμε. Όπως τουλάχιστον υπήρχε σε κάποια φάση. Δηλαδή νομίζω ότι κάπου λίγο έχει χαθεί αυτό. Και εγώ έτσι νομίζω. Εκτίμηση. Και εγώ έτσι νομίζω ότι έχουν τα πράγματα. Και είναι φυσικό βέβαια, γιατί παγκοσμίως η κατάσταση είναι. Ναι. Δύσκολη. Ειδήσεις βλέπετε? Ναι. Βλέπω. Βλέπω. Βλέπω ειδήσεις και δεν είμαι πολύ ευτυχισμένη που τις βλέπω. Ναι. Γιατί πραγματικά δεν... Αλλά έτσι είναι η εποχή. Εγώ πιστεύω πάντως ότι κάπου κυβερνητικά θα στρώσει το πράγμα. Έτσι γίνεται. Ξέρω εγώ. Επίσης πιστεύω στην νέα γενιά. Δεν είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν. Το θέατρο Κεφαλινίας είναι αποτέλεσμα της δικής του, μιας διάθεσης που είχατε και την είχε και ο σύζυγός σας. Ναι, ευτυχώς.
Τελικά, ο γάμος ο καλός, γιατί κάνατε τρεις γάμους. Ναι. Είναι αυτός με τον άνθρωπο που έχουμε κοινά όνειρα? Νομίζω ότι είναι αυτός που έχουμε κοινή αντίληψη αισθητικής ζωής. Ναι. Γιατί η αισθητική είναι στάση ζωής λιγάκι. Ναι. Γιατί το ψάχνουν οι άνθρωποι, χωρίζουν και παντρεύονται πάρα πολύ. Ναι. Και το ερώτημα είναι τελικά αν υπάρχει κάποιο μυστικό. Για στη δική σας περίπτωση φαίνεται να υπάρχει μια κοινή... Ναι, υπάρχει μια κοινή οπτική για τα πράγματα. Δεν είμαστε απαλού. Το απαλού είναι αρκετό για να χωρίσει ένα ζευγάρι? Δεν είναι. Στην αρχή δεν το βλέπει κανείς αυτό το απαλού. Το απαλού είναι δύσκολο. Ναι. Έχω υπάρξει. Ναι. Απαλού. Ναι. Αλλά... Ναι, εξαρτάται τώρα και από τις εποχές εδώ που τα λέμε, γιατί, ξέρω εγώ, σε μια πολύ νεαρή ηλικία κανείς έχει άλλα ζητούμενα. Ναι. Σε μεγαλύτερη ηλικία άλλα. Ναι. Πάει κάπως έτσι πάει. Ναι. Υπάρχουν γάμοι που είναι επιτυχημένοι, αλλά για ένα διάστημα. Δεν είναι για πάντα. Πώς δεν υπάρχουν? Ναι, για 5 χρόνια, ξέρω, για 10 χρόνια. Αλλά όχι... Δεν είναι απαραίτητο να είναι αιώνιοι οι γάμοι. Εγώ το για πάντα δεν το καταλαβαίνω και απόλυτα. Mm-hmm. Γιατί εμείς είμαστε οι ίδιοι για πάντα. Διαφοροποιούμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Αλλάζουμε. Πού έχετε αλλάξει και πού έχετε μείνει ίδια? Έχω μείνει ίδια στον τρόπο που προσεγγίζω τα πράγματα. Δηλαδή έχω ένα... Δεν ξέρω πώς να το... Ενθουσιασμό? Περιέργεια? Περιέργεια 100%. Ναι, σε αυτό δεν έχω αλλάξει. Και δεν ικανοποιείται και η περιέργεια μάλλον. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Όχι. Δεν τελειώνει. Άμα τελειώσει... Τελειώνεις και εσύ, νομίζω. Και πού έχετε αλλάξει πάρα πολύ? Πού έχω αλλάξει? Νομίζω ότι τα πολύ βασικά, δηλαδή τα ελαττώματά μου, δεν πολύ έχουν αλλάξει. Θέλω να πω, είμαι ανυπόμονη πολύ. Ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ο πιο δύσκολος ρόλος στη ζωή σας? Αυτός. Ο Λίρ. Ναι. Πάρα πολύ πιο δύσκολος. Ναι, ο πιο δύσκολος. Ναι. Χωρίς αμφιβολία. Νομίζω ναι. Και η Φόνησα ήταν. Ναι. Εμείς έχουμε την κινηματογραφική εντύπωση της Φόνησας, αλλά εσείς παίξατε τη Φόνησα 2 χρόνια, νομίζω. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Ήταν δύσκολο γιατί όταν ο Στάθης ο Λιβαθινός, γιατί με αυτόν το είχαμε κάνει, όταν μου το πρότεινε, για να πω οκ, okay, πέρασε πολύ καιρός, γιατί σκεφτόμουν από πού θα δηλήσω. Εγώ δεν έχω καν χωριό. Ναι. Δεν έχω χωριό. Γεννηθήκατε στην Αθήνα? Ναι. Και θέλω να πω ότι δεν έχω καθόλου τέτοια. Δεν ήξερα τι θα πει Καυκαλήθρα. Ούτε εγώ ξέρω τι είναι Καυκαλήθρα. Ναι, είναι ένα βότανο. Ναι. Ναι, θέλω να πω. Και βέβαια το όχημα, ας πούμε, που μου οδήγησε ήταν ο Παπαδιαμάντης. Mm. Δηλαδή η γλώσσα. Ναι, αυτή η περίεργη γλώσσα. Αυτή η γλώσσα. Αυτή η γλώσσα, δεν ξέρω, κίνησε κάτι πολύ βαθύ. Που δεν ξέρω πώς. Κυταρικό, μια μνήμη κυταρική, δεν ξέρω καθόλου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε να έχετε αυτές τις μνήμες και να αντλείτε από εκεί που αντλείτε όλα αυτά και κάνετε όλη αυτή την υπέροχη δουλειά. Και ό,τι καλύτερο για το θέατρο. Ναι, είναι υπέροχη δουλειά και είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να κάνω κάτι που τόσο πολύ αγαπώ και μ' αρέσει. Ό,τι καλύτερο.